Οι δύο πεντάδες είναι έτοιμες. Διαιτητές, ο Κουκουλεκίδης από τη Θεσσαλονίκη, ο Σπυρίδωνος από την Πάτρα. Στο τζάμπολ ο Ρέμπρατσα με τον Τάρλατς, ο Τάρλατς με τον Ρέμπρατσα. Παναθηναϊκός με Καλαϊτζή, Ρότζερς, Μποντιρόγκα, Ρέμπρατσα και Κάτας. Ο Ολυμπιακός με Ρόμπινσον, Μπλου Έντουαρτς, Τόμιτς, Ντεμιγκέλ και Τάρλατς. Ο Τάρλατς θα κερδίσει το τζάμπολ, αλλά η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Ισραηλινού, του Κάτας. Πρώτη επίθεση για τον Παναθηναϊκό, την οποία οργανώνει ο Καλαϊτζής, βασικός playmaker του Παναθηναϊκού εδώ και αρκετά παιχνίδια. Έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ομπράντοβιτς. Ρότζερς, ο περσινός ερυθρόλευκος που επιστρέφει στο στάδιο ειρήνης και φιλίας ως αντίπαλος. Ο Κάτας το πρώτο σουτ και το πρώτο καλάθι του αγώνα. 0-2 για τον Παναθηναϊκό από τον Ισραηλινό που διανύει περίοδο μεγάλης φόρμας. Ρόμπινσον με αντίπαλο τον Καλαϊτζή. Παίρνει το screen από τον Ντεμιγκέλ. Ο Ρόμπινσον σουτάρει για τρεις. Μάχη για το rebound. Ο Blue Edwards θα γυρίσει στον Κάτας όμως. Δεν υπήρχε συμπαίκτης που να στηρίξει την προσπάθειά του εκεί κοντά. Ο Μποντιρόγκα πάει για το lay-up. Θα τον σταματήσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και η μπάλα είναι για τους ερυθρόλευκους, όπως δείχνει ο διαιτητής ο Σπυρίδωνος που ήταν κοντά στη φάση. Συμπληρώσαμε σχεδόν ένα λεπτό αγώνα. Παναθηναϊκός πιέζει την πρώτη πάσα. Τελικά ο Ντεμιγκέλ για τον Τόμιτς. Ο Τόμιτς για τον Ρόμπινσον από εκεί στον Τάρλατς. Χαρακτηριστικό είναι ότι τον Τάρλατς μαρκάρει ο Ρότζερς και όχι ο Ρέμπρατσα. Ο Μπλου Έντουαρτς λες και δεν μεσολάβησε ο αγώνας στη Λουμπιάνα. Συνεχίζει λες και είναι το μάτς με την ΑΕΚ, όπου με κλειστά τα μάτια τα έβαζε όλα. Δίνει προβάδισμα στον Ολυμπιακό 3-2. Χαρακτηριστικό, Φίλιππε, είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει κατέβει με δύο πίβοτ, με δύο σέντρεφόρ στο αγωνιστικό χώρο, ενώ ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά με ένα. Ναι. Απλά ο Ρότζερς που είναι ο δεύτερος ψηλός, παίζει πιο περιφερειακά. Τόμιτς τώρα. Και βέβαια, όπως αναμενόταν, ο Μπλου Έντουαρτς μαρκάρει τον Μποντιρόγκα. Ο Τόμιτς για τον Τάρλατς. Ακίνδυνος αυτός εκεί για τον Ρόμπινσον. Τόνιτς, Έντουαρτς με αντίπαλο τον Μποντιρόγκα. Προσπαθεί να κινηθεί προς το καλάθι, σουτάρει μπροστά στον Ρέμπρατσα. Εύκολο rebound από τον Μποντιρόγκα. Ο Τόμιτς θα κάνει το έξυπνο αναμενόμενο φαουλ για να σταματήσει τον διαγραφόμενο εφηδιασμό. Το 3-2 παραμένει. Ξανά εδώ η φάση. Ο Τόμιτς χαλαρά κάνει το φαουλ πάνω στον αντίπαλο για να αποτρέψει τον άμεσο κίνδυνο. Βεβαίως ο Παναθηναϊκός έχει 30 δεύτερα για να εκδηλώσει επίθεση. Κάτας μαρκάρει ο Τόμιτς. Ο Κάτας ελευθερώνεται, σουτ με καλές προϋποθέσεις. Η μάχη για το rebound υπέρ του Ρέμπρατσα. Αλλίωσε το σουτ ο Τάρλατς, αλλά έχει κάνει φάουλ κάποιος άλλος παίκτης του Ολυμπιακού, ο Ντεμιγκέλ. Φάουλ που οδηγεί τον Ρέμπρατσα στην γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Εδώ υπερισχύει ο Ρέμπρατσα και κάνει το φάουλ από πίσω ο Ντεμιγκέλ. Ο Ρέμπρατσα θα ισοφαρίσει 3-3. Η δεύτερη βολή για τον σέντερ του Παναθηναϊκού. Έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι την Πέμπτη εναντίον της Μπούντουσνοστ. Και προβάδισμα του Παναθηναϊκού με 3-4 μετά από περίπου 2,5 λεπτά αγώνα. Ο Τόμιτς για τον Τάρλατς. Από εκεί στον Τόμιτς. Επιθετικό φάουλ από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Επιθετικό φάουλ που καταλογίζει ο κύριος Κουκουλεκίδης. Ξαναείδαμε τη φάση. Στην επίθεση ο Παναθηναϊκός που προηγείται με 3-4. Κάτας. Μποντιρόγκα. Μαρκάρει πάντα ο Μπλου Έντουαρτς. Πάντα Μποντιρόγκα παίρνει το screen από τον Ρότζερς. Βγαίνει πάνω του Ντεμιγκέλ. Ο Ρότζερς φυσικά ελεύθερος. Δεν θα υποβεληθεί όμως, ο Ντεμιγκέλ θα μαζέψει το rebound. Και τώρα ο Ρόμπινσον στην επίθεση του Ολυμπιακού. Υπό την πίεση του Καλαϊτζή. Πάντα Ρόμπινσον.
για τον Ντεμιγκέλ. Αυτός διστάζει, πασάρει έξω στον Ντόμιτς. Χαμηλά από τον Μπλου Έντουαρτς τον Τάρλατς, θα πάρει το φάουλ από τον Ρόζος. Εδώ βλέπουμε τον Ομπράντοβιτς να τα λέει στους παίκτες του που είναι στον πάγκο. Φυσικά για όσα διαδραματίζονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αυτοί δεν έχουν καμία ευθύνη. Καμία. Ρόμπινσον σχετικά ελεύθερος. Δικαιώνεται η επιλογή του και ο Ολυμπιακός προηγείται με 2 πόντους, 6-4. Με 2 τρίποντα, ένα του Ρόμπινσον το τελευταίο και ένα του Μπλου Έντουαρτς νωρίτερα. Μποτιρόγκα για τον Ισραηλινό. Ρέμπρατσα, πιβοτάρει, σουτάρει υποπίεση. Τελικά ο Ρότζερς θα χάσει μια εύκολη πρώτη προσπάθεια, όμως ξανακερδίζει το rebound και το φάουλ που μάλλον τον οδηγεί στη γραμμή για 2 ελεύθερες βολές. Όχι, οι διαιτητές λένε ότι η μπάλα πρέπει να παιχθεί απ' έξω. Ο Δημήτρης Καρίδας κάτι έχει να προσθέσει, Δημήτρη. Η πρώτη αλλαγή που έγινε μόλις τώρα από τον Ομπράντοβιτς με τον Τζαντίλε στη θέση του Καλαϊτζή έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Καλαϊτζής 2 φορές έχασε από τα μάτια του τον Ρόμπινσον που σούταρε 2 φορές ακάλυπτος για τρίποντο, ότι μία το έβαλε την άλλη όχι. Και γι' αυτό ακριβώς άκουσα και τις παρατηρήσεις του Ομπράντοβιτς και πέρασε στον πάγκο. Ο Μποντιρόγκα απελευθερώνεται από τον Μπλου Έντουαρτς, αστοχή όμως και ο Τάρλατς καλύπτει το καλάθι του Ολυμπιακού, αναγκάζοντας τον Παναθηναϊκό να βγάλει την μπάλα έξω και να ξεκινήσει την επίθεση από την αρχή. Μποντιρόγκα για τον Ρέμπρατσα, ξανά Μποντιρόγκα. Τζεντίλε. Καλή άμυνα από τον Ντεβιγκέλ, αλλά η μπάλα είναι και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος έχει 13 δεύτερα στη διάθεσή του για να εκδηλώσει επίθεση. 6-4 παραμένει. Ο Μποντιρόγκα με αντίπαλο πάντα τον Μπλου Έντουαρτς βρίσκει τρόπο να περάσει μέσα στην ρακέτα, αλλά ο Ντεμιγκέλ θα υποπέσει στο δεύτερο του φάουλ στην προσπάθειά του να σταματήσει τον σέρβο του Παναθηναϊκού. 2 φάουλ λοιπόν για τον Ιγνάθιο Ντεμιγκέλ ή όχι. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτό χρειάζεται το φάουλ. Ναι, ναι. Έχει 2 φάουλ ο Ντεμιγκέλ και 2 ο Τόμιτς. Απ' την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός έχει μόλις ένα φάουλ, αυτό που έχει χρεωθεί ο Ρότζερς. Και βλέπουμε τον Γιάννη τον Ιωαννίδη να κάνει παρατηρήσεις στον Έντουαρτ, βαθύνει και φεύγει ελεύθερα προ το καλάθι των Μποντίρογκα. 6-5 μείωσε με την πρώτη βολή ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Και τώρα 6-6 μετά από 4 λεπτά και 20 δεύτερα αγώνα. Ο Ρόμπινσον με αντίπαλο τον Τζεντίλε, που δεν νομίζω ότι είναι καλύτερος αμυντικός από τον Καλαϊτζή. Βεβαίως όχι. Ο Ρόμπινσον νάτος εδώ ελεύθερος, άσχετα αναστόκησε στο σουτ. Το θέμα είναι ότι ο αμυντικός άργησε να πάει επάνω του. Ο Μποντιρόγκα για τον Τζεντίλε, ξανά Μποντιρόγκα. Προσπαθεί να πάρει την εσωτερική, τελικά πασάρει στον Κάτας. Ρέμπρατσα εξ την πλάτη του τον Τάρλατς. Επιμένει, περνάει μια έξοχη πάσα στον Μποντιρόγκα και ο Μπλου Έντουαρτς αναγκάζεται να κάνει το φάουλ εκεί. Φάουλ που οδηγεί και πάλι τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα στη γραμμή για 2 ελεύθερες βολές. Είναι το 6ο ομαδικό φάουλ για τον Ολυμπιακό. Τα φάουλ είναι 6-1. Σίγουρα μεγάλη διαφορά. Ο Γιάννης Ιωαννίδης αποφασίζει να κάνει την πρώτη αλλαγή. Θα βάλει τον Τζόσουα Γκραντ αντί του Ντεμιγκέλ. Ο Μποντιρόγκα έχει 3-3 από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Ο Παναθηναϊκός παίρνει προβάδισμα με 6-7. Άσχημη η δεύτερη βολή, καθαρίζει το rebound ο Τάρλατς και ο Ρόμπινσον αναλαμβάνει να οργανώσει την επίθεση των Ερυθρολεύκων με αντίπαλο τώρα τον Τζεντίλε που πήρε τη θέση του Καλαϊτζή. Πάντα Ρόμπινσον. Την μπάλα εκτός τερέν και πάλι για τον Ολυμπιακό. Θα γίνει τώρα η αλλαγή του Ντεμιγκέλ με τον Τζόσουα Γκραντ. Ο Ιωαννίδης κάτι λέει στον Ισπανό παίκτη του. Ο Έντουαρτς για τον Τάρλατς. Ο Ρόμπινσον θα πάει σε ένα εύκολο lay-up, επιβεβαιώνοντας αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι δεν είναι καλύτερος αμυντικός από τον Καλαϊτζή.
8-7. Και τώρα Τζεντίλε. Ο Ρότζερς για τον Ρέμπρατσα. Στο rebound υπερισχύει ο Blue Edwards με αντίπαλο ένα συμπαίκτη του βέβαια. Τόμιτς. Για τον Ρόμπινσον. Ξανά Τόμιτς. Ο Ρέμπρατσα πήγε στον Ντάρλατς μετά την αλλαγή που έκανε ο Ιωαννίδης. Γιατί είναι λογικό βεβαίως ο Ρέμπρατσα να μην μπορεί να μαρκάρει το ground. Η μπάλα είναι και πάλι για τον Ολυμπιακό. Νομίζω σφυρίχθηκε φάουλ. Κώστα Μουρούς δεν είναι φάουλ, φάουλ. Ναι, είναι το πρώτο φάουλ του Ρέμπρατσα. Ο Ντάρλατς για τον Γκραντ. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει καταφέρει ακόμα να απειλήσει με τους ψηλούς του. Δεν έχει βάλει την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Τώρα ο Ντάρλατς χρεώνεται στην προσπάθειά του να πλησιάσει στο καλάθι με βήματα. Είναι η πρώτη φορά που πέρασε η μπάλα κάτω από το καλάθι. Είπα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Ολυμπιακός έχει δύο τρίποντα και μία διείσδυση του Ρόμπινσον. Οι ψηλοί του δεν έχουν βρει περιθώρια δράσης μέχρι στιγμής. Αντίθετα από τον Ρέμπρατσα, ο οποίος έχει αστοχήσει ή έχει ευστοχήσει, έχει πάρει προσπάθειες. Τώρα έχει... που μπήκε ο Γκραντ, θα έχουμε την ευκαιρία αυτή. Ο Τζεντίλε απαντά με ένα ψυχρό τρίποντο και ο Παναθηναϊκός φεύγει με δύο πόντους μπροστά. Το σκορ είναι 8-10. Ρόμπινσον. Ντάρλατς έξω στον Έντουαρτς. Τόμιτς. Προσποιείται, ελευθερώνεται, σουτ με καλές προϋποθέσεις. Είναι το τρίτο τρίποντο του Ολυμπιακού. 11-10. Η περιφέρειά του με Τόμιτς, Ρόμπινσον και Έντουαρτς δείχνει πολύ ζεστή. Μποτιρόγκα. Ψάχνει το διάδρομο, δεν το βρίσκει. Τζεντίλε έξω από τον Ρότζερς, από εκεί στον Μποτιρόγκα. Χαμηλά στον Ρέμπρατσα, το προσπαθεί να πλησιάσει, σπέβει για βοήθεια. Ο Ρόμπινσον και αυτή και μόνο ήταν ικανή να φοβήσει τον Ρέμπρατσα που έχασε την ισορροπία του. Το φάουλ από τον Τζεντίλε πάνω στον Ρόμπινσον. Είναι το τρίτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό και έχουμε το πρώτο time out στο παιχνίδι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως. Και πάλι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου το time out τώρα τελειώνει. Κώστα Μουρούζη, πολύ γρήγορα τις πρώτες εντυπώσεις μετά από περίπου 7 λεπτά αγώνα. Νομίζω ότι γίνεται ένα πάρα πολύ καλός αγώνας για ντέρμπι, με κύριο σημεία την τακτική την οποία εφαρμόζουν και οι δύο ομάδες, οι οποίες μέχρι αυτή την ώρα είναι άριστοι. Και οι δύο προπονητές έχουν επιβάλει αυτά τα οποία θέλουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, και στην άμυνα και στην επίθεση. Οι τοποθετήσεις των παιχτών είναι καλές. Από εκεί και πέρα. Δημήτρη Καρίδα, νεότερα από το time out. Δεν θα έχουμε νεότερα από το time out, γιατί να πλήσω το λόγο ότι είναι ντέρμπι και όπως καταλαβαίνεις, σε παιχνίδι αδύνατη. Ο Ρόμπινσον κέρδισε ένα νέο φάουλ από τον Νάντο Τζεντίλε, τον Ιταλό, ο οποίος έχει αναλάβει την δύσκολη αποστολή να τον περιορίσει. Το δεύτερο συνεχόμενο του Ιταλού, ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει στα 4, με 2 του Τζεντίλε, ο Ολυμπιακός έχει 6. Στην επαναφορά ο Blue Edwards για τον Ντάρλατς. Από εκεί στον Τζόσουας Γκραντ. Overplay από τον Ισραηλινό τον Κάτας πάνω στον Τόμιτς για να μην πάρει την μπάλα, που τελικά φτάνει στον Ρόμπινσον. Αυτός ψάχνει το διάδρομο, του τον κλείνει ο Ρέμπρατσα. Ντάρλατς. Ξανά Ρόμπινσον για τον Τόμιτς. Φάουλ εκτός φάσης, εκτός μπάλας από τον Ρέμπρατσα πάνω στον Ντάρλατς, τον οποίο απόθυσε για να τον φέρει σε μειονεκτική θέση, ώστε να μην πάρει την μπάλα. Βλέπετε ξανά εδώ τον τρόπο που αμήνεται ο Ρέμπρατσα. Ο Ρέμπρατσα που θα φύγει από το παιχνίδι για να πάρει τη θέση του Ομπέρτ. Ο Ρέμπρατσα έχει και αυτός δύο φάουλ. Ευκαιρία να παιχθεί ο Ντάρλατς τώρα. Ο Ολυμπιακός έχασε το σουτ δια του Ρόμπινσον. Ο Παναθηναϊκός που υπολείπεται κατά ένα πόντο στην επίθεση με τον Μποτιρόγκα τώρα. Πάντα από τη Ρόγκα για τον Κάτας. Το screen από τον Μπέρκ. Κάτας ξεφεύγει από τον Τόμιτς, πάει για το lay-up και τα καταφέρνει ο Ισραηλινός με αυτή την πολύ όμορφη ενέργεια. 11-12 προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό, 11-58 πριν το τέλος του μηχρόνου. Το μάτς προδιαγράφεται πολύ κλειστό σε σκορ.
καθώς και οι δύο ομάδες πάνε σε οργανωμένες επιθέσεις. Δεν βλέπω τουλάχιστον μέχρι στιγμής να αποτολμούν να ανοίξουν τον ρυθμό. Έχουμε νέο φάουλ εκτός μπάλας, νομίζω από τον Μπέρκ, ο οποίος έκανε και ένα κεφαλοκλείδωμα στον Τάρλατς. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι αυτό που είπες τώρα. Ναι, ο Παναθηναϊκός δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στο να μην πάει μπάλα στον Τάρλατς. Ναι, ναι. Και γι' αυτό οι παίκτες του έχουν υποπέσει πάνω του σε αρκετά φάουλ μέχρι στιγμής. Ρόμπινσον. Για τον Blue Edwards. Φάουλ από τον Μποτιρόγκα, ο οποίος δείχνει να απορεί. Δεν χρειάζεται απορία, νομίζω, Φίλιππα, κοίταξε. Βέβαια, βάζει γιατί κανονικά το τέλος. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι όταν ένας παίκτης απορεί ή διαμαρτύρεται, ναι, δεν έχει κάνει και το φάουλ. Οι πιο αναξιόπιστοι παράγοντες του αγώνα σε σχέση με τις αποφάσεις των διαιτών είναι οι προπονητές και οι παίκτες. Τόμιτς. Έντουαρτς για τον Τάρλατς, που παίρνει την μπάλα αρκετά μακριά από το καλάθι. Έξω στον Έντουαρτς, ξανά Τάρλατς. Πάλι έξω στον Έντουαρτς, που θα κάνει ένα ελεύθερο σουτ και θα βρει το στόχο. Τέταρτο τρίποντο για τον Ολυμπιακό. Που επαναλαμβάνω, είναι πολύ ζεστός από την περιφέρεια. Έχει πετύχει τους 12 από τους 14 πόντους του με σουτ τριών πόντων. 14-12 και τώρα από τη Ρόγκα. Για τον Κάτας. Ο Μπέρκ από την κορφή της ρακέτας, ένα καλό σουτ και ισοπαλία 14-14. Ο Ολυμπιακός έχει σουτάρει μέχρι στιγμής 4 στα 5 τρίποντα, αξιοζήλευτο ποσοστό. Ο Ρόμπινσον πήγε στο lay-up, βρήκε την ευκαιρία 16-14. Ο Ρόμπινσον, που επαναλαμβάνω, έχει μεγάλο πλεονέκτημα έναντι του Τζεντίλε, που θα το αποτολμήσω και θα το πω, είναι κακός αμυντικός. Δεν είναι απλά καλύτερος ο Καλέτζης, είναι κακός αμυντικός ο Τζεντίλε. Απλά ο Τζαντίλε υπερέχει επιθετικά του Καλέτζη. Απειλεί περισσότερο το αντίπαλο καλάθι. Η απάντηση από τον Ρότζερς. 16-16 και η μάχη συνεχίζεται. Πόντο με πόντο, καλάθι με καλάθι. Ρόμπινσον. Για τον Γκραντ, που βρίσκει την ευκαιρία ελεύθερο να πετύχει το πέμπτο τρίποντο του Ολυμπιακού. 5 στα 6 ο Ολυμπιακός. 19 πόντους. Η 15 από τρίποντα. Μποτιρόγκα. Τζαντίλε. Για τον Μποτιρόγκα. Ψάχνει το διάδρομο. Τελικά θα κάνει ένα σουτ με καλές προϋποθέσεις. Η μάχη του rebound υπέρ του Γκραντ μέσω Τάρλατς. Τώρα Τόμιτς. Πάντα Τόμιτς για τον Γκραντ. Θα βγάλει έξω στον Ρόμπινσον, στον Έντουαρτς, που θα χάσει προς την μπάλα, αλλά την κερδίζει ο συμπαίκτης του, ο Τζόσουα Γκραντ. Ρόμπινσον. Πάντα ο Αμερικανός. Φάουλ. Επιθετικό από τον Τζόσουα Γκραντ, ο οποίος έκανε αντικανονικό σκριν στον Τζεντίλε. Ξανά εδώ η φάση. Εκείνο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε, Φίλιππα, είναι η άμυνα του Τόμιτς επάνω στον Κάτα. Δεν τον έχει αφήσει να πάρει αναπνοή, αν δεν ξέρει το πρώτο λεπτό που βρήκε την ευκαιρία να κάνει το πρώτο τρίποντο και το σουτ. Έχουμε μια αλλαγή από πλευρά του Ολυμπιακού. Θα μπει στο παιχνίδι ο Βούξεβιτς. Όπως μου λέει ο Δημήτρης Καρίδας, η αλλαγή αυτή είναι υποχρεωτική. Γιατί, Δημήτρη Καρίδα? Είναι υποχρεωτική αντικατάστασή του. Παρότι ο ίδιος δεν ήθελε να φύγει από το παρκέ, αλλά οι κανονισμοί είναι κανονισμοί. Έτσι είναι, δεν υπάρχει θέλω σε αυτές τις περιπτώσεις. Μποτιρόγκα. Για τον Τζεντίλε, τον οποίο ανέλαβε ο Βούξεβιτς. Ρότζερς ψάχνει διάδρομο, επιθετικό φάουλ πάνω στον Βούξεβιτς, ο οποίος είχε πάρει έξυπνα καλή θέση. Ο Ρότζερς κάτι λέει εκεί στους διαιτητές, ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Ρότζερς έπεσε πάνω στον Βούξεβιτς, το 19-16 παραμένει. Ο Παναθηναϊκός έφτασε τα 8 φάουλ, αλλά βεβαίως ο Ολυμπιακός δεν έχει δικαίωμα βολών, μια και την ώρα που έγινε το φάουλ δεν είναι κατόχος μπάλας. Τόμιτς. Είδαμε πως ανατράπηκε η εικόνα στα φάουλ. Κάποια στιγμή ήταν 6 για τον Ολυμπιακό, 1 για τον Παναθηναϊκό. Τώρα είναι 7 για τον Ολυμπιακό, 8 για τον Παναθηναϊκό. Τώρα ισοπαλία 8-8, καθώς πληρώνεται με επιθετικό και ο Τζόσουα Γκραντ. Το δεύτερο προσωπικό για τον παίκτη του Ολυμπιακού. Ξανά εδώ η φάση. Το 19-16 παραμένει. 8 και 58 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ο Τζεντίλε οργανώνει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Μποτιρόγκα. Ο οποίος έχει δυσκολίες στη διείσδυση, γιατί πίσω από τον Blue Edwards λειτουργούν
οι βοήθειες, οι καλύψεις. Τώρα θα κάνει ένα σουτ καλό υποπίεση και μειώνει σε 19-18. Μποτίρογκα είδε ότι δεν μπορεί να διεισδύσει. Επιχείρησε το πιβοτάρισμα και το σουτ και δικαιώθηκε. Το Μίτς. Πάντα το Μίτς. Θα δοκιμάσει το σουτ. Rebound εύκολο από τον Ρέμπρατσα που επέστρεψε αντί του Μπέρκ. Ο Μπέρκ που έδωσε λίγες ανάσες στο συμπαίκτη του. Ο Τζεντίλε βγάζει ελεύθερο τον Κάτας και αυτό στον Μποντιρόγκα. Ο Ρότζερς για τρεις. Ο Παναθηναϊκός να που περνάει μπροστά με 19-21 χάρη σε ένα 0-5 από τους Μποντιρόγκα και Ρότζερς. Λούξεβιτς. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζει και πάλι τον Ρόμπινσον, αλλά εν τω μεταξύ ο Τόμιτς βρίσκει την ευκαιρία να πετύχει το έκτο τρίποντο της ομάδας του. Να έχει ο Ολυμπιακός 6 στα 8 παρακαλώ, ο Έντουαρτς 2 στα 2, ο Τόμιτς 2 στα 3. Και το σκορ 22-21 υπέρ των Ιππεδούχων. Κάτας. Πάντα ο Κάτας για τον Τζεντίλε. Έξυπνη πάσα για τον Ρέμπρατσα, αλλά δεν ήταν σε θέση βολής, μακριά για αυτόν. Θα αποτολμήσει το μακρινό σουτ ο Μποντιρόγκα. Rebound από τον Βούξεβιτς, το Μίτς για τον Blue Edwards. Έξω για τον Τόμιτς καθώς είχε επιστρέψει ο Μποντιρόγκα και έκλεισε το διάδρομο στον Edwards. Τάρλατς που δεν έχει βρει ακόμα περιθώρια επιθετικής δράσης. Grant. Έγινε φάουλ πάνω στον Τόμιτς στην προσπάθεια του να βγει από τα screen ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Νομίζω το φάουλ πρέπει να είναι από τον Κάτας. Δύο αλλαγές τώρα. Θα επιστρέψουν Καλαϊτζής και Ρόμπινσον. Αποσύρεται από τη μία ο Βούξεβιτς και νομίζω ότι από την άλλη πρέπει να φύγει ο Τζεντίλε. Και δεύτερο time out στο παιχνίδι. Και πάλι από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου το time out συνεχίζεται 7 λεπτά και 7 δεύτερα πριν το τέλος του πρώτου χρόνου. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 22-21. Κώστα Μωρούζη, έχεις το λόγο. Πιστεύω ότι βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Στις τελευταίες φάσεις ο Ολυμπιακός δείχνει διατεθειμένος να επιταχύνει τον ρυθμό. Αυτό είναι το περίεργο. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό και σημαίνει πού μπορεί να οδηγήσει. Σημαίνει ότι καταρχήν ο Παναθηναϊκός με το σχήμα αυτό που έχει μέσα και τον Μποντίρογκα να παίζει κάτω από το καλάθι δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα του Ολυμπιακού και στον παίκτη του Μποντίρογκα να φύγει γρήγορα για τον ευθυντιασμό. Οπότε γι' αυτό το πράγμα έχει αποτολμήσει ο Ιωαννίδης να γρηγορέψει το ρυθμό του παιχνιδιού. Νομίζω ότι είναι ένα σημείο το οποίο είναι χαρακτηριστικό μέσα στο παιχνίδι σήμερα. Ο Τόμιτς πάει στις βολές. Νομίζω είναι ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού που πάει στην γραμμή. Πράγματι δεν έχει εκτελέσει βολές μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός. 23-21. Αντίθετα ο Παναθηναϊκός έχει μέχρι στιγμής 5 στις 6. 2 στις 2 λοιπόν από τον Τόμιτς και 24-21. Διαφορά 3 πόντων υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Τζεντίλε, ο Κάτας έφυγε από το παιχνίδι, όχι ο Τζεντίλε. Τζεντίλε λοιπόν για τον Ρέμπρατσα, υποπίεση, το σουτ και φάουλ από τον Τάρλατς. Έχω να επισημάνω, Κώστα Μουρούζη, και αν διαφωνείς θα ήθελα να το καταθέσεις, ότι μέχρι στιγμής έχουμε μια πολύ σοβαρή, ακριβοδίκαιη διαιτησία. Ναι, τον προανέφερα προηγουμένως. Όχι, το λέγαμε μεταξύ μας εκτός μετάδοσης. Ο Ρέμπρατσα θα χρηστεύσει την πρώτη βολή. Σουτάρει σήμερα νομίζω 1 στις 3. Όχι, 2 στις 3 έχει. Τώρα 2 στις 4, έτσι ο Παναθηναϊκός χάνει την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά που μένει στους 3 πόντους 24-21, 6-45 από το τέλος του μηχρόνου. Το Μίτς. Ο Μπράντοβιτς ετοιμάζει τον Φώτση. Δεν ξέρω θα παίξει με ψηλότερο σχήμα ή θα αποσύρει κάποιον από τους ψηλούς. Ρόμπινσον. Για τον Τάρλατς. Έξω στον Τόμιτς από πολύ μακριά για τρεις αυτός. Η μάχη του rebound καταλήγει εύκολα υπέρ του Ρέμπρατσα. Μποντιρόγκα για τον Ρότζερς και από εκεί στον Ρέμπρατσα. Δεν βρίσκει ελεύθερο συμπαίκτη κοντά στο καλάθι. Βγάζει έξω στον Καλαϊτζή. Η επίθεση ξεκινάει από την αρχή. Πάντα Καλαϊτζής για τον Ρότζερς. Από εκεί στον Τζεντίλε. Χαμηλά στον Ρέμπρατσα. Έξω στον Καλαϊτζή. Μποντιρόγκα παίρνει την εσωτερική από τον Blue Edwards, αλλά θα σταματήσει ο Τάρλατς.
ίσως θα χρειαστεί να ξαναδούμε αυτή τη φάση στο replay, είτε για φάουλ είτε για οτιδήποτε άλλο. Ρόμπινσον, ο Γκραντ για τον Τόμιτς. Τρομερή δουλειά κάνει ο Τάρλατς στην άμυνα, Φίλιππο. Πάντα Τόμιτς για τον Γκραντ, ελεύθερος για τρεις. Μαζεύει το rebound ο Καλαϊτζής. Για τον Τζεντίλερ. Ξανά Καλαϊτζής. Απέναντι στην οργανωμένη άμυνα του Ολυμπιακού, ενώ το 24-21, εδώ και αρκετή ώρα δεν έχει αλλάξει. Ο Ποντιρόγκα θα εκμεταλλευτεί το mismatch απέναντι στον Τόμιτς και θα μειώσει 24-23. Βλέπουμε εδώ τον Ιωαννίδη όρθιο να δείχνει κάτι προς τους παίκτες του. Για να δούμε την φάση που λέγαμε προηγουμένως. Το πέρασμα του Ποντιρόγκα. Έρχεται ο Τάλλας να σταματήσει το σουτ. Τάρλατς για τον Ρόμπινσον. Τόμιτς για τον Τάρλατς. Αυτός μπερδεύεται με την παρέμβαση του Καλαϊτζή, παραλίγο να χάσει την μπάλα. Τελικά θα κάνει ένα σουτ υποπίεση και ο Παναθηναϊκός βγαίνει και πάλι στην επίθεση. Οι διαιτητές θα μετρήσουν το καλάθι και θα στείλουν και τον Ποντιρόγκα στη γραμμή για μια ελεύθερη βολή. Προβάδισμα λοιπόν του Παναθηναϊκού, 24-25, ξανά εδώ η φάση. Σωστή είναι η απόφαση των διαιτητών, γιατί το φάουλ γίνεται στο δεύτερο βήμα. Βεβαίως. Ποντιρόγκα έχει την μπάλα μπροστά, δηλαδή απειλεί το καλάθι. Έτσι. Αυτό ακριβώς λέει ο κανονισμός. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Και πάλι από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου 4 λεπτά και 34 δεύτερα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Το σκορ είναι 24-25 υπέρ του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα εκτελέσει και μια ελεύθερη βολή δια του Ντέγιαν Ποντιρόγκα. Εδώ βλέπουμε τον πρώτο διαιτητή, τον κύριο Κουκουλεκίδη, κάτι να λέει προς τους προπονητές. Δημήτρη Καρίδα, έχεις το λόγο. Το τελευταίο δίλεπτο, το τελευταίο αγωνιστικό δίλεπτο, έχουν ανάψει και τα αίματα με διαμαρτυρίες από τους δύο προπονητές. Ο Στέλιος Κουκουλεκίδης ήταν σαφής. Αμέσως μόλις τελείωσε το time out, απευθυνόμενος και στους δύο, τους είπε ότι στην επόμενη διαμαρτυρία θα υπάρξει τεχνική ποινή. Ο Ποντιρόγκα στην γραμμή. 24-26, πετυχαίνει ένα έμεσο τρίποντο, καθώς είχε καλάθι και φάουλ, πέτυχε και τη βολή. Και ο Ολυμπιακός με τον Ρόμπινσον για τον Γκραντ. Έντουαρτς για τον Ρόμπινσον. Σουτ με καλές προϋποθέσεις στο rebound τον Τζόσουας Γκραντ, που θα τελειώσει τη φάση 26-26. Νομίζω ότι είναι το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού από τους ψηλούς του μέσα από τη ρακέτα. Και αυτό μετά από επιθετικό rebound. Τζεντίλε για τον Καλαϊτζή. Άσχημη πάσα, η μπάλα περνάει στην κατοχή του Ολυμπιακού. Όχι, του Παναθηναϊκού, λέει ο Σπυρίδωνος, γιατί ακούμπησε σε κάποιο χέρι ερυθρολεύκων. Ποντιρόγκα. Πάλι στο ένας εναντίον ενός. Υποπίεση σούταρε άτσαλα ο Φώτσης. Ολυμπιακός με τον Τόμιτς πάει σε συντηρητικό ρυθμό, χαμηλά στον Γκραντ. Αυτός παίρνει την εσωτερική από τον Φώτση, που αναγκάζεται να υποπέσει σε φάουλ. Φάουλ που οδηγεί τον Αμερικανό στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. 26-26, 3 και 35 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Έχουμε ένα μάτς πολύ κλειστό σε σκορ. Καμιά ομάδα δεν έχει προηγηθεί με διαφορά μεγαλύτερη των τριών πόντων. Οι εναλλαγές είναι πολλές, οι ισοπαλίες επίσης πολλές. Δημήτρη Καρίδα. Αυτό που είπες να συμπληρώσω, ότι οι εναλλαγές στο σκορ είναι 13. Και είναι ελάχιστες οι επιθέσεις των δύο ομάδων. 5 ή 6 μελικά σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, που σκόραρε μια ομάδα και δεν είχαμε εναλλαγή στο προβάδισμα. Μάλιστα. 27-26 από τον Γκραντ, που είναι άστοχος όμως στη δεύτερη βολή. Ο Ποντιρόγκα, γύρω από τον οποίο κυλάει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, είναι ο βασικός επιθετικός άξονας. Καλαϊτζής για τον Τζεντίλε. Και πάλι Καλαϊτζής. Ο Φώτσης ελεύθερος για τρεις. Άσχημο σουτ. Στο rebound ο Τόμιτς. Για τον Ρόμπινσον. Ο Ολυμπιακός δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να αξιοποιήσει καθόλου επιθετικά τον Τάρλατς. Η άμυνα των παιχτών του Παναθηναϊκού είναι προσαρμοσμένη πάνω, την μπάλα φτάνει πολύ δύσκολα.
Και παρόλο ότι ο Ολυμπιακός παίζει με τρεις περιφερειακούς και ένα μέτζο που μπορούμε να πούμε τον Γκραν. Ναι, προσπαθεί να ανοίξει προσπαθεί την άμυνα του Παναθηναϊκού, αλλά δεν τα έχει καταφέρει. Το Μίτς. Άσχημο τελείωμα. Γίνεται η μάχη εκεί για το rebound που θα επικρατήσει ο Μποντιρόγκα ανάμεσα σε Τόμιτς και Τάρλατς. Τρεις Γιουγκοσλάβοι δηλαδή ουσιαστικά πάλεψαν για το rebound. Καλαϊτζής για τον Ρέμπρατσα. Καλή άμυνα από τον Τάρλατς που χρεώνεται όμως με φάουλ. 27-26 και δύο βολές για τον Ζέλικο Ρέμπρατσα. Ο Ντεμιγκέλ θα επιστρέψει στο παιχνίδι. Ήταν το δεύτερο φάουλ για τον Τάρλατς. Για να ξαναδούμε τη φάση. Ο Ντεμιγκέλ θα πάρει την θέση του Τάρλατς. Όχι μόνο γιατί ο Τάρλατς έκανε το δεύτερο φάουλ, αλλά και γιατί δεν έχει καταφέρει να ξεμπλοκαριστεί στην επίθεση. Πράγμα που θα το πετύχει άρα και ο Ντεμιγκέλ. Ερωτηματικό μεγάλο. 27-27. Ακόμα μία βολή για τον Ρέμπρατσα. Και 27-28. Πάντως το βέβαιο είναι ότι ο Παναθηναϊκός παρά το αρχικό, τον αρχικό καταιγισμό που δέχτηκε από τα τρίποντα δεν έχασε την επαφή όχι, με το σκορ. Έμεινε μέσα στο παιχνίδι. Πράγμα που θεωρητικά του δίνει ένα πλεονέκτημα για τη συνέχεια. Τόμιτς. Ντεμιγκέλ. Καλή προσπάθεια, αλλά η μπάλα στριφογύρισε στην Στεφάνη. Μποντιρόγκα. Πάντα Μποντιρόγκα. Αντίπαλο του Τόμιτς τώρα. Ναι, το έκανε αλλαγές. Ο Τόμιτς προσπαθεί να κερδίσει ένα επιθετικό φάουλ. Ο Μποντιρόγκα θα στοχίσει. Ο Γκραντ θα μαζέψει το rebound. Και τώρα Ρόμπινσον. Ο Ρόμπινσον πάει για το lay-up. Παρακινδυνευμένη προσπάθεια. Η μπάλα εκτός διπλωδού για τον Παναθηναϊκό. Αφού ο Ντεμιγκέλ ήταν αυτός που την ακούμπησε τελευταίως. Για να ξαναδούμε όμως την μπάλα, τη φάση. Ο Ντεμιγκέλ, ο Ντεμιγκέλ ήταν αυτό. Εκτός αν πριν σκάσει στο έδαφος είχε ακουμπήσει στο πόδι του Ρέμπρατσα που ήταν εκτός τερεν. Πώς το είδες εσύ Κώστα Μουρούζη? Εγώ νομίζω ότι ήταν σωστό το σύριγμα. Ο Φώτσης θα δώσει αέρα τριών πόντων στον Παναθηναϊκό. 27-28 γίνεται αμέσως μετά το λάθος από πλευρά Ολυμπιακού. Καλαϊτζής για τον Μποντιρόγκα. Ελεύθερος ο Ρέμπρατσα και ενώ ο Παναθηναϊκός του ξεφεύγει με 5-27-32 και ο Γιάννης Ιωαννίδης καλεί αμέσως time out. Και πάλι από το στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, όπου 1 λεπτό και 19 δεύτερα πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 5 που είναι η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Είχε προηγηθεί με 3 λίγο νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός το maximum που ήταν μπροστά ήταν επίσης 3 πόντοι. Επίθεση λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Βλέπουμε την ισοπαλία εδώ στα rebound. Ο Τόμιτς θα οργανώσει την επίθεση των Ερυθρολεύτων. Ο Βούξεβιτς πήρε τη θέση του Blue Edwards. Πάντα Τόμιτς. Βούξεβιτς για τον Τόμιτς. Επάνω από τον Τζεντίλε. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού ανοίγεται. Γκραντ για τον Ρόμπινσον. Γίνεται αλλαγή στα μαρκαρίσματα, βγαίνει πάνω του ο Φώτσης. Ο Γκραντ στο σούτ υποπίεση. Η μάχη για το rebound υπέρ του Ντεμιγκέλ που θα δεχτεί την τάπα από τον Ρέμπρατσα. Καλαϊτζής θα βγάλει έξω στον Τζεντίλε. Ακόμα 38 δεύτερα που σημαίνει ότι έχει επίθεση κι άλλοι Ολυμπιακούς. Καλαϊτζής βρίσκει το διάδρομο αλλά κάνει το λάθος. Παστάρει στα χέρια του Τόμιτς. Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να εξαντλήσει το χρόνο κάνοντας μια επίθεση στα τελευταία δευτερόλεπτα έτσι ώστε να μην αφήσει περιθώρια στον αντίπαλο. Γι' αυτό ο Τόμιτς αργά-αργά απέναντι στον Τζεντίλε προετοιμάζει την επίθεση. 5 δεύτερα ακόμα, 4 γκραν, 3 ελεύθερος ο Ρόμπινσον για 3, άσχημο σούτ, το rebound από τον Μποντιρόγκα και το πρώτο ημίχρονο τελειώνει με 27-32 υπέρ του Παναθηναϊκού. Έχουμε ένα νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Ολυμπιακού, τον Δημήτρη Παπανικολάου, που ξεκινάει, ενώ δεν έπαιξε καθόλου στο πρώτο ημίχρονο, ξεκινάει αντί του Blue Edwards. Πρώτη επίθεση για τον Παναθηναϊκό όπως και στο πρώτο ημίχρονο. 27-32, ο Τζεντίλε οργανώνει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός ξεκινάει χωρίς τον Κάτας, ο οποίος έχει μείνει πολλή ώρα στον Βάγκο.
Ο Μποντιρόγκα, πολύ ωραία πάσα για τον Φώτση που θα πάρει το φάουλ από τον Γκραντ. Δύο βολές για τον νεαρό του Παναθηναϊκού. Έτσι δείχνει ο Σπυρίδωνος. Διαμαρτύρεται ο Ιωαννίδης. Βεβαίως οι διαιτητές δεν αλλάζουν άποψη. Ο Φώτσης θα χρηστεύσει την πρώτη βολή. Ο Φώτσης που έχει δύο πόντους από το πρώτο ημίχρονο. Το 27-32 παραμένει. Και πάλι αναλύωτο. Και ο Ρόμπινσον αναλαμβάνει να οργανώσει την επίθεση του Ολυμπιακού, πιεζόμενος από τον Καλαϊτζή, ο οποίος θα κλέψει την μπάλα. Αλλά η πάσα προς τον Φώτση τελικά είναι, παρότι κάπως παρακινδυνευμένη, επιτυχής. Το σκορ γίνεται 27-34. Ρόμπινσον και πάλι για τον Γκραντ. Ο Πανικολάου. Τόμιτς πιέζεται από τον Τζεντίλε. Κινδύνευσε να χάσει την μπάλα, η οποία καταλήγει εκτός τερέν και πάλι για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει 13 δεύτερα στη διάθεσή του για να ακυλώσει επίθεση. Ρόμπινσον. Πάντο Αμερικανός. Γίνεται και η αλλαγή. Βγαίνει πάνω του τώρα ο Φώτσης. Ο Φώτσης θα δώσει ένα εντυπωσιακότατο στόπ στο Ρόμπινσον πάνω στο σούτ. Ο Τζόσουα Γκραντ απέτυχε να τελειώσει τη φάση. Μάζεψε το rebound ο Ρέμπρατσα. Και τώρα ο Φώτσης παίρνει την εσωτερική από τον Τόμιτς. Άσχημο τελείωμα και φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. Καθώς ο Φώτσης κέρδισε το επιθετικό rebound μετά το ανεπιτυχές σουτ που πραγματοποίησε. Νομίζω, Φίλιππα, ότι άρχισε να διαφαίνεται η κόπωση του Ολυμπιακού τα τελευταία λεφτά του πρώτη ημιχρόνου και τώρα. Από τον Φώτση για τον Μποντιρόγκα. Δημήτρη Καρίδα, έχεις κάτι να συμπληρώσεις? Συνολικά ο Ολυμπιακός έχει 4-50 χωρίς πόντο. Αν συνυπολογίσουμε τα 3-33 του πρώτου ημιχρόνου και όσο έχει παιχτεί στο δεύτερο. Ο Φώτσης κάνει ένα airball από την γωνία. Το Μίτς. Για τον Ρόμπινσον. Χαμηλά στον Ντάρλατς. Προσποίηση. Δύσκολη πάσα για τον Παπα-Νικολάου που δεν καταφέρνει να συγκρατήσει την μπάλα ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Ο Ολυμπιακός είχε 3,5 λεπτά στο πρωτεμήχρονο χωρίς καλάθι, άλλα 2 τώρα 4,5. 5,5. 3,5 και 2, 5,5. Ο Μποντιρόγκα για τον Τζεντίλε. Αυτός χαμηλά στον Ρέμπρατσα. Ελεύθερος ο Φώτσης. Οι διαιτητές θα σταματήσουν τη φάση, χρεώνοντας βήματα στον νεαρό του Παναθηναϊκού. Ο Μπράντοβιτς όρθιος κάτι λέει προς τους διαιτητές. Αλλά βεβαίως οι αποφάσεις δεν αλλάζουν. Τόμιτς τώρα. Ρόμπινσον. Υπό την πίεση πάντα του Καλαϊτζή. Ο Τάρλατς για τον Τόμιτς. Φάουλ εκτός μπάλας από τον Καλαϊτζή πάνω στον Ρόμπινσον. Είναι το πρώτο φάουλ του Γιώργου Καλαϊτζή στο παιχνίδι. Και νομίζω το πρώτο του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός έχει 2. Τόμιτς. Για τον Ρόμπινσον. Τάρλατς. Τόμιτς. Ο Πανικολάου. Με αντίπαλο τον Καλαϊτζή για τον Ρόμπινσον. Πάντα ο Αμερικανός. Τόμιτς. Ο Γκραντ ελεύθερος για 3 πόντους. 30-34. Ο Ολυμπιακός μετά από περίπου 6,5 λεπτά σπάει το ρόδι. Πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι. 3,5 λεπτά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και σχεδόν 3 λεπτά στην αρχή του δευτέρου είχε χωρίς πόντο. Μποντιρόγκα. Πάντα Μποντιρόγκα. Βήματα που καταλογίζει ο Σπυρίδωνος. Και επαναλαμβάνω, παρά τις διαμαρτυρίες, όχι έντονες, που υπάρχουν και από τις δύο πλευρές μέχρι στιγμής, η διαιτησία είναι προσεκτική, ακριβοδίκαιη. Εδώ δεν διατηρεί, δεν διατηρεί κανένα σταθερό πόδι ο Μποντιρόγκα. Και ήταν βήματα 100%. Τόμιτς για τον Τάρλατς. Από εκεί στον Γκραντ. Τόμιτς.
Θα κλέψει ο Τζεντίλε, καθώς ο Τάρλας ολιγόρησε στην υποδοχή της μπάλας. Ωραία πάσα από τον Καλαϊτζή στον Φώτση που θα καρφώσει εντυπωσιακά στον ενδιασμό. 30-36. Η πιο ωραία φάση στο παιχνίδι. Ο Φώτσης έχει πετύχει τους 6 από τους τελευταίους 8 πόντους του Παναθηναϊκού. Ο Ρόμπινσον για τον Τόμιτς. Ξανά Ρόμπινσον. Ο Πανικολάου. Έξω στον Ρόμπινσον. Θα χάσει τον έλεγχο της μπάλας προσπαθώντας να διεισδύσει ένας εναντίον όλων. Και τελικά έχουμε φάουλ από τον Τάρλατς πάνω στον... Του Ρόμπινσον νομίζω το φάουλ τελικά, όχι του Τάρλατς. Στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την χαμένη παλιά. Ο Ιωαννίδης απαντά, προσπαθεί να απαντήσει με δύο αλλαγές. Επαναφέρει τον Blue Edwards, επαναφέρει τον Βούξεβιτς, αποσύρει Ρόμπινσον και Παπα-Νικολάου. Το 30-36 παραμένει 16 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Με τον Παναθηναϊκό να δείχνει να είναι πιο ήρεμος και να έχει περισσότερες επιθετικές λύσεις και κυρίως πιο ισορροπημένες. Μποτιρόγκα. Με αντίπαλο τώρα τον Μπλου. Όπως το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου μηχρόνου. Πάντα Μποτιρόγκα. Ψάχνει για το διάδρομο. Τελικά ένα δύσκολο σουτ με ταμπλό. Θα κερδίσει ο Βούξεβιτς 2-1-2-2 στην αντεπίθεση. Το φάουλ του Καλαϊτζή. Φάουλ σκοπιμότητας πλην όμως όχι αντιαθλητικό γιατί ο παίκτης του Παναθηναϊκού δεν ξεπέρασε τα όρια. Δεύτερο φάουλ για τον Καλαϊτζή. Ξανά η φάση. Τα φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο είναι 3 για τον Ολυμπιακό, 2 για τον Παναθηναϊκό. Τόμιτς. Και ετοιμάζεται ο Κάτας. Νομίζω ήταν η ώρα του. Πολύ ωραία έχει κάτσει έξω. Ωραία πάσα από τον Βούξεβιτς στον Τάρλατς που θα τελειώσει τη φάση. Οι διαιτητές όμως λένε ότι δεν μετράει το καλάθι. Ίσως γιατί για το φάουλ έγινε χαμηλά πριν ξεκινήσει την επιδεκτική του προσπάθεια ο Τάρλατς. Για να το ξαναδούμε όμως. Για να μας φύγει κάθε αμφιβολία. Πώς θα μουρούζει. Ήταν και λίγο κλειστό το πεδίο. Ήταν κλειστή αυτή τη μεριά, δεν μπορούσαμε να το δούμε από καμιά άλλη μεριά. Εν πάση περιπτώσει το παιδί ξανάρχισε. Ήταν μια δύσκολη φάση. Ο Γκραντ πασάρει για τον Τάρλατς που δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την μπάλα. Έτσι λοιπόν το 30-36 παραμένει. Και ο Παναθηναϊκός έχει το πλεονέκτημα της επίθεσης. Ο Ιωαννίδης ετοιμάζει τον Ντεμιγγέλ. Ο Μποτιρόγκα υπό την πίεση του Έντουαρτς, τώρα ο Ρέμπρατσα θα πετύχει το καλάθι παρά την προσπάθεια του Τάρλατς και τη βοήθεια που πήγε πάνω στο μαρκάρισμα του Ιουγκοσλάβου Σέντερ. 30-38 η μεγαλύτερη διαφορά, αν δεν κάνω λάθος, υπέρ του Παναθηναϊκού. Νομίζω προηγουμένως η μεγαλύτερη ήταν στους 7, τώρα είναι στους 8, μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα. Ο Τόμιτς για τον Έντουαρτς. Αυτός για τον Γκραντ. Έχει στην πλάτη του τον Φώτση. Ένα σουτ υποπίεση. Εκτός ισορροπίας για rebound ο Blue Edwards. Κερδίζει ο Παναθηναϊκός με τον Τζεντίλε. Ο Παναθηναϊκός που δείχνει να έχει επιβάλει το ρυθμό του, να έχει επιβάλει την λογική του σε άμυνα και επίθεση. Κάτας. Πάντα ο Ισραηλινός το σουτ υποπίεση θα πάρει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Ενώ ο Ιωαννίδης θα επαναφέρει και Παπα-Νικολάου και Ντεμιγγέλ. Τους βλέπω και τους δύο όρθιους. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Τάρλατς που ειδικά στην επίθεση δείχνει να είναι ο Σύπαρον. Ο Τάρλατς ο οποίος έχει παίξει 23 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα και δεν έχει πετύχει πόντο. Έφυγε από το παιχνίδι και ο Γκραντ και ο Ολυμπιακός παίζει με ένα σχήμα το οποίο θυμίζει το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ. Ένας ψηλός και όχι ο πιο ψηλός, όχι ο Τάρλατς δηλαδή, ο Ντεμιγγέλ και τέσσερις κοντοί. Τόμιτς, Βούξεβιτς, Έντουαρτς και Παπα-Νικολάου. 30-39. Παπα-Νικολάου. Για τον Τόμιτς. Από εκεί στον Βούξεβιτς. Ο Ιωαννίδης λέει στους παίκτες του ανοιχτά για να δημιουργήσουν διαδρόμους. Ο Βούξεβιτς κάνει μια ρυψοκίνδυνη πάσα στον Ντεμιγγέλ. Ο Τόμιτς για τρεις άσχημο σουτ. Rebound από τον Βούξεβιτς. Παπα-Νικολάου, ξανά Βούξεβιτς.
για τον Ντεμιγκέλ. Backdoor πάσα στον Blue Edwards, το φάουλ από τον Gentile, δύο βολές για τον Αμερικανό του Ολυμπιακού. Ενώ ο Ιωαννίδης θα επαναφέρει τον James Robinson αντί του Tomic, επιδιώχοντας προφανώς σε μεγαλύτερη πίεση, ταχύτερο ρυθμό. Ο Μπράντοβιτς απαντά με τον Καλαϊτζή αντί του Gentile. Καλαϊτζής, ο οποίος αποδείχθηκε παρά το αρχικό πρόβλημα καλός στο μαρκάρισμα του Ρόμπινσον. Και από τη σωστή μεριά το μαρκάριζε. Ο Έντουαρντς στη γραμμή. 31-39. Με τον Blue Edwards να φτάνει τους 7 πόντους. 2 στα 2 τρίποντα, 1 στη 1 βολή, 0 στο 1 δίποντο. (Κι) 32-39, η διαφορά πέφτει από τους 9 στους 7. Και τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Κάτας, τον οποίο πιέζει ο Βούξεβιτς. Μποτιρόγκα παίρνει το διάδρομο από τον Blue Edwards, που θα διώξει αντικανονικά την μπάλα αφού αυτή είχε χτυπήσει στο ταμπλό. Αναμφισβήτητα λοιπόν μετράει το καλάθι. 32-41, ξανά η φάση. Ρόμπινσον. Μποτιρόγκα που σκόραρε μετά από 11 λεπτά αφλογιστίας, αλλά αυτό δεν επηρέασε καθόλου τον Παναθηναϊκό. Το πρώτο καλάθι Παπα-Νικολάου μετά από δύσκολη προσπάθεια. 34-41. 13 λεπτά πριν το τέλος. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα σοβαρό προβάδισμα, αλλά βεβαίως είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι μπορεί να έχει κρυφθεί οτιδήποτε. Μποτιρόγκα. Με αντίφαλο τον Παπα-Νικολάου τώρα. Πάντα Μποτιρόγκα. Έξω στον Ρέμπρατσα. Αυτός θα χρεωθεί με επιθετικό φάουλ επί του Ντεμιγκέλ. Πολύ σωστό. Είναι το τρίτο φάουλ για τον Ρέμπρατσα. Το 34-41 παραμένει. Και τώρα Ρόμπινσον. Πάντα ο Αμερικανός με αντίπαλο τον Φώτση. Για τον Παπα-Νικολάου, που έψαξε τη διείσδυση για να υποκαλυφθεί από το mismatch με τον Καλαϊτζή. Αυτός αναγκάστηκε να κάνει το φάουλ. Νομίζω είναι το 7ο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο. Ή το 6ο. 6 λέει ο Πίνακας. 3 παίκτες του Παναθηναϊκού με 3 φάουλ. Καλαϊτζής, Gentile και Ρέμπρατσα. Ο Ολυμπιακός έχει 4 φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ρόμπινσον για 3. Στο rebound προς στιγμή ο Ντεμιγκέλα, αλλά του κλέψε την μπάλα μέσα από τα χέρια ο Καλαϊτζής, που οργανώνει τώρα την επίθεση του Παναθηναϊκού. Στη γωνία στον Κάτας. Πάντα Κάτας. Προσπαθεί να διεισδύσει. Τελικά προτιμά να πασάρει στον Ρέμπρατσα. Μποτιρόγκα ετοιμάζει για 3. Rebound από τον Βούξεβιτς. Πάντα Βούξεβιτς. Ψάχνει για ελεύθερο συμπαίκτη. Δυσκολεύεται. Παπα-Νικολάου χαμηλά. Ξανά Βούξεβιτς για τον Ρόμπινσον. 11,5 λεπτά πριν το τέλος. Ντεμιγκέλ με αντίπαλο τον Ρέμπρατσα, δεν φαίνεται να το αποτολμά. Άλλωστε το τεχνικό του ρεπερτόριο δεν το επιτρέπει πολυτέλειες στο ένας εναντίον ενός. Πράγματι φάνηκε στην επόμενη φάση που έχασε την μπάλα. Ο Καλαϊτζής ελεύθερος για 2 και επαναφέρει τη διαφορά στους 9. 34-43, με αποτέλεσμα ο Μπράντοβιτς να ακυρώσει ένα time-out που είχε ζητήσει. Ο Ιωαννίδης θα επαναφέρει τον Τάρλατς. Ντεμιγκέλ για τον Παπα-Νικολάου. Έντουαρντς. Το φάουλ από τον Μποτιρόγκα, 7ο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο. Από το επόμενο ο Ολυμπιακός θα έχει τον πόνους των βολών. Ολυμπιακός που έχει 4 φάουλ στο παστικό του. Ο Ντεμιγκέλ αποσύρεται, έχοντας μέχρι στιγμής 0 στα 2 σουτ 2 πόντων και 2 λάθη. Καθόλου καλός απολογισμός για τον Ισπανό που διανύει μακρά περίοδο εκτός φόρμας. Ο Ρόμπινσον για τον Blue Edwards. Ο Τάρλατς τώρα. Ούτε τώρα θα μπορέσει να πετύχει το πρώτο του καλάθι. Ο Παπα-Νικολάου δεν μπορεί να μαζέψει το επιθετικό rebound. Ο Καλαϊτζής θα οργανώσει μία ακόμα επίθεση του Παναθηναϊκού. Εδώ πατήρ και ιός κόκαλης. Μάλλον απογοητευμένη από την εξέλιξη του αγώνα.
Ο Κάτας θα πετύχει ένα εντυπωσιακό lay-up τρυπώντας την άμυνα του Ολυμπιακού. 34-45 διαφορά στους 11. Ο Ιωαννίδης θα επαναφέρει τον Τόμιτς, ο Ρόμπινσον για τον Blue Edwards. Από εκεί στον Παπα-Νικολάου. Ξανά Ρόμπινσον για τον Τάρλατς. Αυτό στον Βούξεβιτς, το σουτάρι για τρεις, το φάουλ του Κάτας και δικαίωμα για τρεις βολές στον Ντούσαν Βούξεβιτς. 10 λεπτά και 2 δεύτερα πριν από το τέλος του αγώνα. Ξανά η προσπάθεια του Βούξεβιτς και το καθαρό φάουλ του Όντετ Κάτας. Κώστα Μουρούζη, η διαφορά είναι στους 11, ο Ολυμπιακός έχει τρεις βολές, είναι στα τρία τελευταία λεπτά χωρίς πόντο. Πώς βλέπεις την εξέλιξη του παιχνιδιού? Σε τέτοια μάτια δεν έχεις καμία πρόβλεψη, Φίλιππα, μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Αλλά πλην όμως τα δεδομένα μας λένε αυτή τη στιγμή, βλέπουμε μια σοβαρότητα στην ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία πραγματικά σε εντυπωσιάζει. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε έναν Ολυμπιακό ο οποίος δεν βρίσκει επιθετικές αιχμές, δεν βρίσκει δηλαδή ένα ρυθμό που να μπορεί να σουτάρει είτε από την περιφέρεια είτε από κάτω από το καλάθι να περάσει την μπάλα. Δύο στις τρεις βολές από τον Βούξεβιτς έκαναν το σκορ 36-45. Ο Παναθηναϊκός με τον Μποντιρόγκα για τον Φώτση. Από εκεί στον Καλαϊτζή. Ο Κάτας με αντίπαλο τον Τόμιτς για τον Μποντιρόγκα. Ψάχνει το διάδρομο, δεν τον βρίσκει. Ο Ρέμπρατσα στο σουτ αρκετά μακριά, γι' αυτόν επαναφέρει τη διαφορά στους 11. 36-47. Και έχουμε time out. Και πάλι από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου 9:32 πριν το τέλος του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 36-47. Ο Παναθηναϊκός που έχει σταθερά το πάνω χέρι σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός που πήρε το προβάδισμα στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου και δείχνει ψυχραιμία, δείχνει ανωτερότητα απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που δεν, επαναλαμβάνω, δεν έχει καμία επιθετική λύση μέσα από τη ρακέτα. Και επιπλέον έχει πολύ περισσότερα λάθη, νομίζω τα λάθη είναι 16 για τον Ολυμπιακό και μόλις 14 για τον Ολυμπιακό και μόλις 6 για τον Παναθηναϊκό. Τόμιτς. Για τον Έντουαρτς, από εκεί στον Ρόμπινσον. Προσπαθεί να πάρει το διάδρομο, το σουτ πάνω σε άμυνα, 38-47 από τον James Robinson. 9 λεπτά και 5 δεύτερα πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός ασφαλώς θα κάνει τελευταία του προσπάθεια, τις τελευταίες του προσπάθειες πιέζοντας ασφυκτικά. Εδώ παραλίγο να γίνει το λάθος. Ο Ρέμπρατσα έσωσε προς στιγμή την κατάσταση, αλλά υποχρεώθηκε σε ένα άτσαλο σουτ. Ο Βούξεβιτς για τον Ρόμπινσον. Ξανά Βούξεβιτς. Τάρλατς, η πάσα στον Ρόμπινσον θα τον σταματήσει ο Ρέμπρατσα. Τόμιτς για τον Ρόμπινσον. Τάρλατς χαμηλά απέναντι σε δύο, κλείνεται, επιμένει. Ούτε και τώρα θα πετύχει το πρώτο του καλάθι. Απέτυχε και ο Blue Edward την προσπάθειά του για follow. Είναι φανερό ότι ο Παναθηναϊκός έχει προσαρμοσμένη την άμυνά του πάνω στον Τάρλατς, ο οποίος δεν έχει βρει περιθώρια. Ενδεικτικό το ότι βρίσκεται στους... δεν έχει πετύχει ούτε ένα πόντο σε όλο το παιχνίδι. Φώτσης. Καλαϊτζής. Φώτσης. Η μπάλα θα χτυπήσει στο πίσω μέρος της μπασκέτας. Είναι για τον Ολυμπιακό. Ενώ έχουμε ένα νέο time out, διαφημίσεις και επιστροφή στον αγώνα μέσα μετά. Και πάλι από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου 8 λεπτά και 4 δεύτερα πριν από το τέλος του αγώνα. Το σκορ είναι 38-47 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, κρατάει σταθερά το προβάδισμα σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, έχοντας επιβάλει το ρυθμό του, έχοντας εξουδετερώσει τα επιθετικά αυτού του Ολυμπιακού και ιδίως τον Τάρλατς που είναι με 0 πόντους από την αρχή του αγώνα. Δημήτρη Γαρίδα, τι έχεις να συμπληρώσεις? Έχουμε κάτι από το time out, έχουμε όμως κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Το φύλλο αγώνα δεν θα κλείσει λευκό, καθώς οι δύο διαιτητές έδωσαν εντολή στον κομισάριο του αγώνα, τον κύριο Οικονομίδη, να σημειώσει ότι τα ηχητικά συνθήματα συνεχίζονται κατά τη διάρκεια του αγώνα, παρότι έχουν κάνει προειδοποίηση. Ρόμπινσον σε ένα εντυπωσιακό τρίποντο κατεβάζει τη διαφορά στους 6, 41-47. Ο Ολυμπιακός πιέζει, προσπαθώντας να αλλάξει το ρυθμό του αγώνα. Μποντιρόγκα, Κάτας, με αντίπαλο τον Τόμιτς. Πάντα Κάτας, ψάχνει διάδρομο, καλή άμυνα από τον Τάρλατς. Ο Βούξεβιτς στην αντεπίδευση του Ολυμπιακού,
Παναθηναϊκός όμως έχει επιστρέψει, έχει καλύψει τα νότα του. Τάρλατς με αντίπαλο τον Ρέμπρατσα πληρώνεται με επιθετικό φαουλ σε αυτό το πρώτο του καλάθι που δεν θα μετρήσει βεβαίως. Βλέπουμε διαμαρτυρίες από την εξέδρα, για να ξαναδούμε τη φάση. Από εδώ δεν νομίζω θα μπορούσαμε να δούμε πολλά πράγματα. Ο Ρέμπρατσα πάντως κρατούσε την θέση του. Κωνσταμουρούζη, εσύ τι γνώμη έχεις? Φίλιππα, εγώ νομίζω ότι το καλάθι μπορούσε να μετρήσει. Διότι η επαφή έγινε και στην κίνηση και των δύο παιχτών. Αυτή είναι η άποψη του Κωνσταμουρούζη με βάση την πείρα του. Στα γήπεδα θα πρέπει να γίνει σεβαστή. Ο Τιρόγκα. Ελευθερώνεται. Αστοχή. Η μάχη για το rebound υπέρ του Blue Edwards. Ο Βούξεβιτς προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση. Αλλά δεν έχει περιθώρια. Τώρα θα δοκιμάσει ένα σουτ. 44-47. Για τεπίδι του Ολυμπιακού με δύο τρίποντα από τον Ρόμπινσον και τον Βούξεβιτς. Η εξέδρα παίρνει φωτιά. Το μάτς μπαίνει στο κρισιμότερο του σημείο. 6-32 πριν το τέλος. Καλαϊτζής. Οι διαιτητές διακόπτουν τον αγώνα γιατί κάποιες σερπαντίνες έχουν πέσει μες στον αγωνιστικό χώρο. Πάλι με τους 4-1 ο Ολυμπιακός έχει κατορθώσει αυτό το πράγμα. Ναι, με 4 κοντούς και ένα μόνο ψηλό. Τώρα ο Ολυμπιακός χρεώνεται με το 6ο του ομαδικό φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι το 3ο για τον Blue Edwards. Ο Παναθηναϊκός έχει συμπληρώσει το 8, που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός έχει τον πόνους των βολών. Ο Ποντιρόγκα για τον Καλαϊτζή. Πάντα Καλαϊτζής. Για τον Ρόντζερς από εκεί στον Καλαϊτζή. Χαμηλά στον Ρέμπρατσα. Καλαϊτζής για τρεις με καλές προϋποθέσεις. Στο ριμπάντο Τάρλατς και από εκεί για τον Τόμιτς. Βούξεβιτς. Τόμιτς προσπαθεί να διεισδύσει. Θα φτάσει το λεγά και η διαφορά στον ένα πόντο. 46-47. Να η αντεπίθεση του Ολυμπιακού που πέφτει ένα σερί. 12-2. Οι 11 πόντοι έγιναν ένας. Ο Ολυμπιακός που σε αυτή τη φάση αποδεικνύεται εφτάψυχος όπως και στα προηγούμενα ζόρτια άλλωστε. Τζεντίλε. Χαμηλά στον Ποντιρόγκα. Πάντα Ποντιρόγκα. Πιεζόμενος θα βρει τον Ρέμπρατσα που θα τελειώσει τη φάση. 46-49. Υπήρξαν διαμαρτυρίες από πλευράς Ολυμπιακού για την προηγούμενη φάση για βήματα, για βήματα του Ρέμπρα του Ποντιρόγκα. Για να ξαναδούμε. Για να δούμε το replay. Τριπλάρει ο Ποντιρόγκα. Δεν φάνηκε καθαρά γιατί υπήρχαν πολλά πόδια. Το Μίτς. Η διείσδυση, η πάσα για τον Τάρλατ, το φάουλ από τον Ρόντζερς, δύο βολές για τον Τράγκαν Τάρλατ. 5 λεπτά και 9 δεύτερα πριν το τέλος. Και ενώ το σκόρ είναι 46-49 υπέρ του Παναθηναϊκού. Τελικά ο Ζεντίλε χρεώθηκε το φάουλ. Ζεντίλε. Όχι, το Ρόντζερς, είναι τρίτο φάουλ του Ρόντζερς. Τρίτο φάουλ του Ρόντζερς. Πρώτος πόντος του Τάρλατς μετά από μετά από 30 περίπου λεπτά συμμετοχή στον αγώνα. Rebound από το Ρέμπρατσα, σκορ 47-49 και τώρα κάτας για τον Παναθηναϊκό λίγο πριν το τελευταίο πεντάλεπτο. Ποντιρόγκα με αντίπαλο τον Βούξεβιτς. Πάντα Ποντιρόγκα για τον Ρόντζερς. Ξανά Ποντιρόγκα. Ρέμπρατσα έξω στον Ποντιρόγκα. Ψάχνει το διάδρομο, τελικά το σούτ υποπίεση. Η μάχη για το rebound καταλήγει υπό το παιχνίδι του Ολυμπιακού καθώς ο Βούξεβιτς την επανέφερε την τελευταία στιγμή προς τον Τόμιτς. Ρόμπινσον για τρεις.
50-49 με αυτό το τρελό τρίποντο του James Robinson. Ο Ολυμπιακός περνάει μπροστά 4-27 πριν το τέλος. Κατάς. Το παιχνίδι θα διακοπεί και πάλι καθώς στο τερέν έχουν πέσει καρδιάζερ, παντίνες. Ο κόσμος του Ολυμπιακού ενθουσιασμένος από την μεγάλη ανατροπή στο σκορ δεν μπορεί να συγκρατήσει την ψυχραιμία του. Να πω κάτι, φίλε. Η τοποθέτηση των τεσσάρων κοντών δυσκολεύει το μαρκάρισμα στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού. Δεν έχει ανάλογους παίκτες για να μαρκάρουν τους περιφερειακούς παίκτες. Το λάθος, όχι, δεν είναι λάθος τελικά, είναι φάουλ πάνω στον Ζεντήλε που καταλογίζει ο κύριος Κουκουλεκίδης. Ένα φάουλ όμως που δεν δίνει δικαίωμα βολών στους παίκτες Παναθηναϊκού, καθώς είναι μόλις το 7ο του Ολυμπιακού, ήταν το 4ο φάουλ για τον Blue Edwards. 4-6 πριν το τέλος. Ο Παναθηναϊκός στην επίθεση με τον Τζεντήλε που θα επαναφέρει για τον Ρόζερς. Ρέμπρατσα μακριά για τον Ποντιρόγκο. Η άμυνα του Ολυμπιακού συνεχίζει άκρος πιεστική με 4 κοπής και έναν ψηλό. Κάτας προσπαθεί να πάει στο lay-up. Θα τα καταφέρει αλλά ο Τάλλας θα διώξει την μπάλα. Ρέμπρατσα παρόν στο rebound. Η άμυνα από τον Τάλλας και ο Βούξεβιτς για τον Blue Edwards. Αυτός για τον Ρόμπινσον και πάλι για τρεις από πολύ μακριά. Δεν είναι κάθε στιγμή ίδια. Δεν είναι εύκολο τέτοια σούτ. Πρέπει να υπάρχει αυτοσυγκράτηση. 3-30 πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός προηγείται με έναν, ο Παναθηναϊκός είναι στην επίθεση. Ποντιρόγκα πιεζόμενος από δύο έξω στον Κάτας. Ο Ρόζερς για τρεις. Να η απάντηση από τον ψυχρό Αμερικανό που πέρυσι φορούσε την φανέλα του Ολυμπιακού. 50-52, 3-15 πριν το τέλος. Ο Παναθηναϊκός και πάλι στο προβάδισμα. Ρόμπινσον. Για τον Τόνιτς. Πάντα ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Ρόμπινσον. Ο Τάρλας ζητάει την μπάλα με στη ρακέτα, καθώς μαρκάρεται από τον Τζεντήλε. Τελικά θα την πάρει. Έξω στον Blue Edwards, αυτός για τρεις, δύσκολο, άτσαλο σούτ, rebound από τον Ρέμπρατσα. 2-45 πριν το τέλος. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2 και έχει την μπάλα. Καθώς ο Τάρλας με αντίπαλο τον Τζεντήλε δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει το mismatch. Ρότζερς για τον Κάτας. Πάντα Κάτας για τον Ποντιρόγκα. Το έχει αντίπαλο τον Βούξεβιτς. Από εκεί στον Κάτας. Παραλίγο να κάνει βήματα ο Ισραηλός, αλλά τα απέφυγε. Έχει εκμέσει ο χρόνος το 30. Δεν το έχουν πάρει, δεν το έχει πάρει είδηση κανείς. Έστω και αν μέτραγαν, έμπαινε το καλάθι, δεν θα μετρούσε. Το χρονόμετρο είχε σταματήσει. Και έχουμε time out 2-10 πριν από το τέλος του αγώνα. Βλέπετε εδώ μένει ένα δεύτερο, εδώ έχει εκπνεύσει ο χρόνος. Δεν το έχει παρήδει κανείς, μέσα στην οφλαγωγία δεν ακούστηκε η κόρνα. Και πάλι από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όπου 2 λεπτά και 10 δεύτερα πριν το τέλος. Ο Παναθηναϊκός προηγείται του Ολυμπιακού 50-52. Ο Ολυμπιακός όμως έχει την μπάλα, θα εκδηλώσει επίθεση. Το time out συνεχίζεται. Ο Ολυμπιακός που έκανε μια μεγάλη επιστροφή, καθώς έχανε με 11 πόντους, βρέθηκε να προηγείται προς στιγμή και με έναν πόντο. Με ένα τρίποντο του Ρότζερς, ο Παναθηναϊκός ξαναπήρε το προβάδισμα και προβλέπεται ένα άκρο συγκλονιστικό φινάλε. Κώστα Μουρούζη, έχεις κάτι να συμπληρώσεις? Έχω να συμπληρώσω το ψυχικό στένος του Ολυμπιακού που βρήκε μετά την... Παίρναγε 11 πόντους ο Παναθηναϊκός να μπορέσει να αποδογυρίσει το παιχνίδι και να το διεκδικεί αυτή τη στιγμή με αυτό ίσο... σίγουρα είναι μια επιτυχία του ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος. Ναι, είναι και μια επιτυχία όμως του Γιάννη του Ιωαννίδη με την τοποθέτηση αυτή των παιχτών που μπόρεσε να μαρκάρει πιο ελεύθερα στην περιφέρεια και να κλείνει τους διαδρόμους με ευέλικτους παίκτες. Ο Βούξεβιτς θα επαναφέρει την μπάλα προς τον Τόμιτς. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού θα οργανώσει την επίθεση της ομάδας του. Ρόμπινσον με αντίπαλο τον Τζεντήλε. Παίρνει το σκρίν από τον Τάρλατς, αλλά βγαίνει πάνω του ο Ρέμπρατσα. Ο Βούξεβιτς για τον Τάρλατς που πάλι δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει. Το φάουλ του Κάτας πάνω στον Τόμιτς. Μέσα σε διαμαρτυρίες από το στρατόπεδο των Βρασίνων. Δίνει το δικαίωμα στον Τόμιτς για τρεις ελεύθερες βολές. Για να ξαναδούμε τη φάση.
Μπάλα σίγουρα δεν βρήκε. Αφού δεν βρήκε μπάλα λοιπόν, έχει βρει χέρια. Εσύ Κωνσταμουρούζη τι λες? Μπορεί να μην ήταν και τίποτα. Ξανά βλέπα τη φάση γιατί δεν είμαι σίγουρος σε να πω οτιδήποτε αυτή τη στιγμή. Ο Τόμιτς θα χρηστεύσει την πρώτη βολή. Πρώτος πόντος του Τόμιτς στο δεύτερο ημίχρονο, αν δεν κάνω λάθος, 51-52. 1:50 πριν το τέλος του αγώνα. Τρίτη βολή για τον Μίλαν Τόμιτς και ισοπαλία 52-52. Τα πάντα κρέμονται σε μια κλωστή. Το παιχνίδι είναι στην κόψη του ξηραφιού. Ο Κάτας οργανώνει την επίθεση του Παναθηναϊκού πιεζόμενος από τον Τόμιτς. Πάντα Κάτας για τον Ποντιρόγκα. Ψάχνει το διάδρομο. Βγάζει έξω στον Κάτας. Αυτός διεισδύει, πασάρει έξω στον Έμπρατσα που θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Ολυμπιακού. Εκπληκτική ενέργεια του Ισραηλινού, του Κάτας, να προσφέρει ένα έτοιμο καλάθι στον Έμπρατσα. 1:25 πριν το τέλος, 52-54. Ρόμπινσον για τον Τόμιτς, αυτός για τρεις. Να το ψυχρό, το κρύο αίμα και το ζεστό χέρι του αρχηγού του Ολυμπιακού. 55-54. Ολυμπιακός που διεκδικεί τον αγώνα επίσης όρις αυτή τη στιγμή, ίσως και με πλεονέκτημα, χάρη κυρίως στα σούτ τριών πόντων. Ρέμπρατσα με αντίπαλο τον Ντάρλας, διπλώνουν δύο αντίπαλοι επάνω του. Ρότζερς πιεζόμενος, πάντα Ρότζερς για τον Τζεντίλε. Ο Ιταλός ψάχνει για ελεύθερο συμπαίκτη, ο Ντάρλας θα κλέψει την μπάλα. Ρόμπινσον, 49 δεύτερα πριν το τέλος. Ο Ρόμπινσον ηρεμεί το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είναι φανερό ότι θα πάει σε μια μακριά επίθεση. 55-54. 37 δεύτερα πριν το τέλος. Μένει αρκετός χρόνος και για τον Παναθηναϊκό. Ανεξαρτήτως τι θα γίνει με την επίθεση του Ολυμπιακού. Τόμιτς. Φάουλ του Τζεντίλε που προσπάθησε να κλέψει την μπάλα από πίσω. Ο Μίλαν Τόμιτς, αρχηγός του Ολυμπιακού, θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Ενώ το σκορ είναι 55-54 και έχουμε time out. Επιστροφή και πάλι στο στάδιο της Κυπρίας. 29 δεύτερα και 18 δέκατα πριν το τέλος του αγώνα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 55-54 και ο Ολυμπιακός έχει δύο βολές με τον Μίλαν Τόμιτς. Αν ο Τόμιτς ευστοχίσει και στις δύο βολές, ο Ολυμπιακός θα έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Γιατί θέλοντας να αποφύγει σούτ καλάθι τριών πόντων, το οποίο θα φέρει την ισοφάριση και θα οδηγήσει ενδεχομένως το μάτς σε παράταση, έχει τη δυνατότητα να κάνει φάουλ σκοπιμότητας για δύο πόντους και να για σούτ δύο πόντων για δύο βολές και να ξαναπάρει την μπάλα στην κατοχή του. Εάν όμως ο Τόμιτς δεν πετύχει και τις δύο βολές, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα. Κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η τακτική που θα ακολουθήσει ο Ολυμπιακός. Το πιθανότερο είναι ότι θα επιδιώξει μια καλή άμυνα, όχι φάουλ. Και βέβαια τα πάντα θα είναι ρευστά. Ρευστά. Αλλά η τακτική είναι αυτή που είπε. Ότι αν βάλει και τις δύο βολές ο Τόμιτς, είναι επιβεβλημένο αφού περάσουν μερικά δευτερόλεπτα. Γιατί θα πρεσάρει τώρα ο Ολυμπιακός μετά τις δύο, αν τις βάλει. Το συμπέρασμα. Ο Δημήτρης Καρίδας, ο οποίος μπόρεσε να στήσει αυτή και να ακούσει εντολές του Ιωαννίδη, μου λέει ότι αυτά ακριβώς τους είπε ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο παίκτης του Ολυμπιακού. Το βέβαιο είναι ότι αν ο Τόμιτς βάλει και τις δύο βολές, η θέση του Παναθηναϊκού θα είναι αρκετά ή έως εξαιρετικά δύσκολη. Αντίθετα, με μία, γιατί έβαλε την πρώτη Τόμιτς, τα πάντα μπορούν να θεωρηθούν ρευστά. 56-54, ακόμα μία βολή για τον αρχηγό του Ολυμπιακού. 57-54. Ο Ποντιρόγκα πάει στην επίθεση. Βούξεβιτς. Ρότζερς. Μαρκάρεται από τον Έντουαρντς. Τζεντίλε. Ο Ρότζερς σουτάρει. Άσχημα. Μαζεύει το rebound ο Βούξεβιτς. Η μπάλα στο Ρόμπινσον. Ο Ολυμπιακός κρατάει την μπάλα και την νίκη στα χέρια του. 7 δεύτερα πριν το τέλος. Ο Τόμιτς για τον Βούξεβιτς, 4 δεύτερα. Ο Βούξεβιτς πετάει ψηλά την μπάλα και μέχρι να πέσει κάτω στον Τάλα το παιχνίδι τελειώνει. Ο Ολυμπιακός με τρόπο δραματικό, με τρόπο σχεδόν μυθιστορηματικό κερδίζει και το τέταρτο φετινό ντέρμπι, όπως κέρδισε το προηγούμενο με την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός που έδειξε 7 ψυχος και σήμερα στα κρίσιμα μάτς. Ο Ολυμπιακός των μεγάλων αντιθέσεων, που είναι σε θέση να κερδίζει όλα τα ελληνικά ντέρμπι του πρωταθλήματος, είτε εντός είτε εκτός έδρας, αλλά να χάνει με 18 πόντους διαφορά στην Ολύμπια,
στο τρίτο μάτς των play-off της Ευρωλίγκα ή να χάνει εκτός έδρας από την Πιβουάρνα ή στην έδρα του από την Βαρέζε ή από άλλες ομάδες σαφώς πιο ανίσχυρες από τον Παναθηναϊκό. Κώστα Μουρούζη, τα συμπεράσματά σου. Εγώ θα μιλήσω, Φίλιππε, ότι αυτή είναι η ομορφιά του μπάσκετ και ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Νομίζω όμως η αντίδραση της ομάδος του Παναθηναϊκού στην τοποθέτηση των παιχτών 1-4 του Ολυμπιακού δεν ήταν η πρέπουσα. Δεν αντέδρασε με δηλαδή, το ίδιο σχήμα. Εννοείς δηλαδή ότι έπρεπε να χαμηλώσει το σχήμα? Βεβαίως, έπρεπε να χαμηλώσει και ο Παναθηναϊκός το σχήμα του όπως το είχε και ο Ολυμπιακός. Δεν το έκανε αυτό το πράγμα, πέτυχε τη Ιωαννίδη το πείραμα για μια ακόμα φορά. Θα λέγαμε λοιπόν ότι ο Ιωαννίδης με το ίδιο τρίκ, με την ίδια παγίδα που χρησιμοποίησε στον αγώνα με την ΑΕΚ, κέρδισε και το σημερινό ντέρμπι. Ακριβώς. Ένα ντέρμπι που στα μέσα του πρώτου του δεύτερου ημιχρόνου φαινόταν μάλλον χαμένο, καθώς ο Παναθηναϊκός προηγείται με 11, είχε το πάνω χέρι, ήταν σαφώς καλύτερος σε άμυνα και επίθεση και τίποτε δεν προμήνυε τη δραματική αυτή αλλαγή. Το βέβαιο είναι ότι μετά από αυτή τη νίκη του Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει κατά 99,9% την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play-off. Για να χάσει αυτό το προβάδισμα θα πρέπει να ιτηθεί σε δύο από τους τρεις αγώνες που έχει στη συνέχεια, όταν ο μόνος ουσιαστικά δύσκολος είναι αυτός με τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι σε αυτούς τους τρεις αγώνες ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να παίξει το Ηράκλειο το επόμενο Σάββατο, επίσης δύσκολο παιχνίδι, και η ΑΕΚ, η οποία παραμένει με κάποιο τρόπο στην διεκδίκηση της πρώτης θέσης, έχει στην τελευταία αγωνιστική ένα πολύ δύσκολο μάτς εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ. Όλα αυτά λοιπόν καθιστούν πια τον Ολυμπιακό αδιαφιλονίκητο φαβορή για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Ο Τόμιτς είναι ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα. Όχι μόνο για την ψυχραιμία που επέδειξε σε όλο το διάστημα του αγώνα, αλλά και για το ότι πέτυχε καυτούς πόντους στο χρησιμότερο σημείο του αγώνα. Αν θυμάμαι καλά, 4 φορές ένα τρίποντο εκεί που η μπάλα πραγματικά έκαιγε. Εδώ νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος της μετάδοσης. Ίσως ο αγώνας να μην διεκδικεί σε δάφνες ποιότητας, σίγουρα όμως η εξέλιξή του ήταν δραματική.